Θα πάμε στον Γιώργο Φελίδη, γιατί οι αρχές η Γερμανία και η Ολλανδία άρχισαν να περισυλλέγουν το φορτίο από 270 κοντέινερ που έπεσαν στη Βόρειο Θάλασσα από φορτηγό πλοίο μέσα σε καταιγίδα. Λένε μάλιστα ότι μερικά εξ αυτών μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά, Γιώργο. Σία το φορτηγό είχε αναχωρήσει από την Πορτογαλία και κατέπλευσε τελικά στο λιμάνι της Βρέμης χθες. Μέχρι στιγμής δεκάδες εμπορευματοκιβώτια έχουν εντοπιστεί σε γερμανικά ύδατα κοντά στην νησίδα Μπόρκουμ, ενώ περισσότερα από 20 ξεβράστηκαν στις Ολλανδικές ακτές ή παρασύρθηκαν προς το νησί Τέρσελινγκ. Οι γερμανικές αρχές λένε ότι τουλάχιστον δύο από τα κοντέινερ περιέχουν το ένα οργανικό υπεροξίδιο, μια εξαιρετικά τοξική ένωση, και το άλλο μπαταρίες λιθίου. Πάντως, ορισμένοι Γερμανοί πρόλαβαν να λαφυραγωγήσουν ένα κοντέινερ με τηλεοράσεις, ενώ δεκάδες Ολλανδοί αψήφισαν τις προειδοποιήσεις των αρχών να μείνουν μακριά από τα εμπορευματοκιβώτια και άρχισαν να λαιλατούν το φορτίο τους, μεταφέροντας σε μεγάλες τσάντες σανδάλια και άλλα εμπορεύματα που βρήκαν.